έδειξε, έδωσε το πρώτο βήμα που έχει την αφοσίωση που έχει, την αγάπη που έχει για τη μουσική, με την διοργάνωση τότε της Βόμεξ. Έχει πολλά χρόνια. Δεν καταφέραμε λόγω οικονομικών δυσκολιών να προχωρήσει αυτή η ιστορία, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που έχει, είναι ξεκάθαρο για τη Θεσσαλονίκη και το διαπιστώνουν όλοι, είναι ότι έχει τα πιο πολλά μουσικά σχήματα, αεραστεχνικά έως επαγγελματικά. Και η πόλη είναι κατακτισμένη από μουσική. Αυτό είναι μια γενικότερη διαπίστωση. Από εκεί και πέρα, αυτό το Sound Festival είναι η τέταρτη χρονιά που γίνεται μια παρόμοια εκδήλωση και φαίνεται ότι πάει να καθιερωθεί σαν ένα μουσικό γεγονός. Μια εβδομάδα περίπου θα κρατήσει αυτή τη φορά. Και έχει πέρα από τη συμμετοχή των δημοτικών σχημάτων, τη φιλαρμονική και την συμφωνική, λειτουργεί αυτό το οποίο έχουμε πει επανειλημμένα, το ότι ο Δήμος δεν κάνει πράγματα, ο Δήμος ανοίγει την πόρτα για να κάνουν πράγματα οι διάφοροι δημιουργοί και οι διάφοροι καλλιτέχνες. Και είναι όλα συμπυκνωμένα σε Νοέμβριο και από τέλειο Οκτωβρίου, αν πούμε και η έκθεση μπορεί να τη χαρακτηρίσει ένα εμπορικό φεστιβάλ, είναι συγκεντρωμένα σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Τα Δημήτρια όταν ξεκινήσαν ήταν κρατούσαν ένα μήνα, τρεις μήνες. Και αυτό ήταν πολύ τροφή μαζεμένη, βαριστομάχιαζε ο κόσμος πια από κουλτούρα. Όταν αναλάβαμε είπαμε να κάνουμε ένα αερινό φεστιβάλ, να κάνουμε και ορισμένα άλλα πράγματα όπως έγινε το Street Food Festival που έχει πολύ καλή επιτυχία και τελικά φαίνεται ότι διαμορφώνεται αυτή η αντίληψη ότι ο Ιούνιος μπορεί να είναι ο μήνας των μουσικών φεστιβάλων.